και με χαρά τους να τις σεβαστώ, βγήκαν να μας απειλήσουν, τα παρατήσαν και φύγανε, χωρίς σεβασμό προς το κοινοβούλιο, χωρίς σεβασμό προς τη δημοκρατία, χωρίς σεβασμό προς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε εδώ μέσα, κάνοντας το λεβέντι, τον παλικαρά για να συγκινήσουν τα πλήθη που τους ακολουθούν. Απαράδεκτη κατάσταση. Μέχρι θα υπάρχει ηλεκτρονικό φακέλωμα σε θέματα υγείας από το DNA. Αυτά προβλέπουν και σχεδιάζουν ορισμένα ευρωτέρατα. Μου παίρνετε ο καθένας από μια άποψη και δημαγωγείτε σε πολλά θέματα. Τι θέλετε να κάνουμε, ευχαρίστω να το δεχτούμε. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Ό,τι πρέπει να κόψουμε, να το κόψουμε. Αλλά όχι έξω από την οδηγία. Διότι θα έχουμε προβλήματα. Το ξέρετε αυτό. Βεβαίως το 7 έχει πρόβλημα. Βεβαίως και το 9 έχει ζητήματα. Βεβαίως και το 11. Εγώ ευχαρίστω να συζητήσω, να συζητήσουμε, να δεχτώ, να δεχτούμε, αλλά να συμφωνήσουμε. Αλλά εξορισμού ή με αφορισμό, πετάχτε τα για τη Σέγγεν, για τη 666, για τη διάφορα ιδεολογήματα εκεί, θρησκευτικής ή άλλης φαντασίας, απαραδέκτως να σου ζητούνται καν από σοβαρούς ανθρώπους μέσα στη Βουλή, τα φέρουμε και τα κάνουμε σημαία. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, διότι κάνατε λόγο περί σοβαρών ανθρώπων. Και μπορεί κατά την ειδική σας άποψη να μην είμαστε σοβαροί όσοι αντιτιθέμεθα στη συνθήκη Σέγγεν. Και 88 βουλευτές που ψηφίσαμε κατά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου επί της αρχής, δεν είμαστε σοβαροί. Και δεν είναι και σοβαροί όσοι είναι απ' έξω. Δεν έχετε δικαίωμα όμως ως υπουργός της ελληνικής δημοκρατίας να λέτε ότι δεν είναι σοβαρά ούτε η Ιερά Σύνοδος, η οποία αρνείται να συμμετέχει και να συμφωνεί σε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν έχετε το δικαίωμα να λέτε ότι δεν είναι σοβαροί ούτε οι πατέρες του Αγίου Όρους. Δεν έχετε το δικαίωμα να λέτε ότι δεν είναι σοβαροί ούτε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Βεβαίως, μιλήσατε περί σοβαρότητος ημών που αυτά που είπατε είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά, κύριε Υπουργέ. Δεν πλαστογραφώ τίποτα και να πάρετε τα πρακτικά. Αν ανακαλείτε, είναι προστιμήτες να ανακαλέσετε δημοσίως. Τα παρακαλούσα και βεβαίως, τα όργανα της τάξης να... Και βεβαίως. Σας παρακαλούσα τα όργανα της τάξης να επιβάλλουν την τάξη στα θεωρία. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να συνεχίσω? Δεν επιτρέπετε να δημαγωγείτε εσείς εδώ μέσα, βάζοντας εμάς. Κύριε συνάδελφε, η εικόνα, η Βουλή εδώ έχει ζωή 180 ετών. Γιατί δεν πήγε να πάτε να ρωτήσετε? Εσείς να ρωτήσετε, εσείς που δεν ξέρετε. Και να μην δημαγωγείτε. Να μην δημαγωγείτε ούτε ο κύριος Καμένος. Και όταν είστε εδώ μέσα, να κάθεστε να ακούτε. Όχι να μολάτε, να πούμε μια οποιαδήποτε φράση και να σηκώνεστε να φεύγετε. Γιατί αυτό αποτελεί δειλία και έλλειψη δημοκρατίας. Να κάθεστε να ακούτε, κύριε, να παρατηρήσετε παρακαλώ, και να μην υπουργέ. Και να μην εκφράζετε. Να μην ονειδίζετε και να μην υπάρχει δειλία από τα πρακτικά. Να διαγραφεί η φράση δειλία από τα πρακτικά. Όταν λοιπόν οι ταυτότητες βγουν, όταν θα γίνεται το ηλεκτρονικό φακέλωμα και όταν η σημερινή κυβέρνηση θα φέρει τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, δεν θα ανεξαρτηθούν τα πράγματα. Θα είναι, κύριε Υπουργέ. Και γι' αυτό το λόγο δεν ψηφίζουμε ούτε τα άρθρα και θα παλέψουμε για την ανατροπή του νομοσχεδίου σας.